Κύριε Γεωργιάδη, μας πήγαιναν σε ηλεκτρονικό νόμισμα. Μετά τη δραχμή, όπως γράφανε χθες τα νέα, Πούτιν, ιστορίες κλπ, ηλεκτρονικό νόμισμα μου το αποκάλυψε ο κύριος Βαρουφάκης. Θέλω να δείτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης, το 17. Εδώ ήταν 17 Ιουλίου του 17. Δύο λεπτά, παρακολουθήστε τον και θέλω το σχόλιο σας. Πάμε. Η πρώτη συνάντηση διαζώσης, όχι μέσω emails και Skype τα λοιπά, ναι, που παρουσίασα την κεντρική ιδέα. Θυμάμαι ήταν Ιούνιος του 2013 στο γραφείο του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, που ήταν και ο Γιάννης Οργασάκης, ο Τρίτσης Σακαλώτος, ο Ιούρος Σταθάκης. Ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασα την ιδέα. Τι είπαν? Τι είπαν όταν το παρουσιάσατε, τι σας είπαν, και αν θυμάστε τι σας είπε ο καθένας ξεχωριστά? Κοίταξε, η αντίδραση ήταν πάρα πολύ θετική, όπως είναι όπου και να παρουσιάσω αυτή τη συγκεκριμένη ιδέα. Έτσι, ακόμα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί είναι μια καλή ιδέα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Τέλος πάντων, για να σου απαντήσω πιο συγκεκριμένα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η τελική συνάντηση που έγινε το Νοέμβριο, ένα βράδυ του Νοεμβρίου του 2014, όταν είχα επιστρέψει 24 ώρες από τις ΗΠΑ που ζούσα τότε. Έγινε στο. Το έχω πει δηλώσει αυτό, το έχω γράψει και στο βιβλίο μου το τελευταίο. Στο διαμέρισμα του Αλέξη Τσίπρα ήμασταν ο Αλέξη Τσίπρας, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Νίκος Παπάς. Όπου τους έκανα μια πλήρη, λεπτομερή περιγραφή αυτού του παράλληλου συστήματος πληρωμών και την επόμενη μέρα, τις επόμενες 48 ώρες, τους έστειλα και ένα δεκασέλιδο, το οποίο το έδωσα μάλιστα και στη Real News, το οποίο το έχει εκδώσει. Ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Σας ζητήσανε, τις τεχνικές προδιαγραφές ή εσείς το κάνατε αυτό για να δείξετε ότι αυτό είναι το σύστημά μου? Ζητήθηκε εγγράφος από... Και τα δύο. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θέλω το σχόλιο σας μετά τη δραχμή και δράτω με το πρωτοσέλιδο του θέματος σήμερα που βρέθηκε ένας Κορεάτης, ο Κιμ, μισό λεπτό να σας πω και το όνομά του, ο Γκλεν Κιμ. Το άγνωστο mail του Κορεάτη Συμβούλου Γκλεν Κιμ για το γιου που ήθελε να εφαρμόσει αντί για το ευρώ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και βέβαια ο Γιάννης Βαρουφάκης εδώ με απόλυτη σαφήνεια και ειλικρίνεια μου είχε πει ναι, και ήταν και ενθουσιασμένη τότε. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω το σχόλιο σας. Θα ήταν όλα πολύ αστεία και θα γελάγαμε με την καρδιά μας εάν δεν μας είχαν κοστίσει 100 δισεκατομμύρια. Και να πω κάτι, κύριε Αυτιά. Όταν πρώτων εκλογών του Ιανουαρίου του 2015, τότε η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει ένα σποτάκι όπου έδειχνε την ελληνική σημαία που κατέβαινε από τον ιστό της σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θυμάστε, και έλεγε θα κλείσουν οι τράπεζες, θα μπουν capital controls, θα γίνουν όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα όλοι κατηγορούσαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία για την εκστρατεία του φόβου. Βάλτε το σποτάκι εκείνο. Βάλτε το σποτάκι τώρα, αν μπορείτε. Τώρα πότε δεν είμαι μεταχειδάκτυλο να παίζω σποτάκι. Ό,τι έλεγε ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, ναι, ότι θα γίνει στην Ελλάδα με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη, όλα γίνανε. Και δείτε δε και το χειρότερο. Βγαίνει προχθές ο Στουρνάρας στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Βαρουτσιώτη και της κυρίας Νεδερνού. Παρεμπιπτόντως, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Εγώ δεν ήμουν στην παρουσίαση, γιατί ήμουν στην Κίνα. Αλλιώς θα πάει σίγουρα. Και είπε ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Και είπε ο Στουρνάρας ότι ήθελε ο Τσίπρας, είχε πάρει τον Πούτιν και του είχε ζητήσει να τυπώσει δραχμές. Και βγήκε την άλλη μέρα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, και έβριζε τον Στουρνάρα. Ενώ ο Στουρνάρας αναφερόταν στην αναφορά του Ολάντ, του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, στο βιβλίο του, ο, από το 16 έχει πει, στο βιβλίο που έβγαλε, ότι με πήρε ο Πούτιν και μου είπε έντρομος εν μέρη, γελώντας εν μέρη, ότι τον πήρε ο Τσίπρας και του είπε αν μπορεί να το βοηθήσει η Μόσχα, τυπώς δραχμές. Λοιπόν, αυτά, η Ελλάδα τάζησε, Γιώργο Αυτιά. Αυτά γίνανε. Εσείς πιστεύετε και μέχρι ότι σήμερα, μία συγγνώμη δεν έχουν πει. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και του είπε ετοιμάσου να μου τυπώσει δραχμές? Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 είχε ως πλάν B τη δραχμή. Γι' αυτό, αν θυμάσαι τότε το κεντρικό σήμα του Τσίπρα, αφήστε τώρα το Γιάννη με έναν νι. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον Τσίπρα. Πρώτων εκλογών του 2015. Ποιο ήταν το σύνθημά του? Το νόμισμα δεν είναι φετίχ, το θυμάστε? Γιατί λέγανε το νόμισμα δεν είναι φετίχ? Για να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για την περίπτωση αλλαγής νομίσματος. Τι έγινε όμως? Φτάσανε με τους δονκιχωτισμούς τους μέχρι το δημοψήφισμα, κερδίσαν το δημοψήφισμα, βγήκαν οι διάφοροι του όχι και πανηγυρίζανε στο Σύνταγμα, όπως αυτή η κυρία που έβριζε προχθές τον Τσίπρα στο αεροπλάνο, ήταν τότε στο Σύνταγμα και πανηγύριζε με το όχι. Λοιπόν, και αφού πανηγυρίζανε, την επόμενη μέρα ο Τσίπρας κατάλαβε τι σήμαινε αυτό που έκανε. Και ευτυχώς, να το πω αυτό,
Αν μου πείτε ποια είναι η μοναδική καλή απόφαση που πήρε ο Τσίπρας στη ζωή του, μία καλή απόφαση πήρε. Είναι η λεγόμενη Κολοτούμπα. Ο άνθρωπος αυτός θα μείνει γνωστός στην ιστορία για το ότι η μεγαλύτερη και ορθότερη απόφαση της ζωής του ήταν η Κολοτούμπα. Χάρη στην Κολοτούμπα όμως αυτή μείναμε στο ευρώ. Διότι αν είχε προχωρήσει με το όχι του δημοψηφίσματος, τώρα η Ελλάδα θα ήταν χειρότερα από τη Βενεζουέλα.